η δική μου προσωπική εμπειρία με το Matwalk ήταν φανταστική. Καταρχάς το ότι μπήκε σε διαδικασία ο κόσμος να με ψηφίσει ήταν υπέροχο. Το Matwalk ήταν αγχωτικό, θα το έλεγα για αρχή. Οπότε θα προλάβουμε όλα, πάρα πολύ έντονοι ρυθμοί, δεν έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε έτσι, οπότε πρέπει να γίνουν όλα αμέσως. Αλλά ήταν φανταστική εμπειρία. Καθώς το να βλέπεις κάτι που έχεις κάνει, να το βλέπει και τόσο πολύ κόσμος και να το βλέπεις και εσύ από κάτω εκείνη τη στιγμή, να είσαι πίσω στα καμαρίνια και να είσαι μέρος ενός τόσο μεγάλου show, ήταν υπέροχο. Πρώτες εικόνες από τη μόδα νομίζω ήταν στο σχολείο που άρχισα να κόβω τι ρούχο είχα και δεν είχα. Το άλλαζα και το έκανα ό,τι μου ερχότανε. Οπότε και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Η μόδα με τρεις λέξεις. Αυθόρμητη, λιτή και απαλή σαν τάξη. Η αγαπημένη μου στιγμή από τα Madwalk τα προηγούμενα είναι σίγουρα το δεύτερο Madwalk. Ανυπομονούσα τρομερά να βγει η Λουκία. Οπότε αυτή θα έλεγα την αγαπημένη μου στιγμή. Κορυφαίους σχεδιαστές του εξωτερικού. Μ' αρέσει ο Paul Smith, το πώς μπλέκει τα υφάσματα. Και η Alberta Ferretti που σε όλα αυτά τα έρηνα και απαλά χρώματα και υφάσματα. Αυτή. Αν η μόδα ήταν τραγούδι, θα ήταν το Sugar Town της Sinatra. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνει το Madwalk, γιατί δίνει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να δείξουν τη δουλειά τους, να πάρουν feedback από τον κόσμο και τελικά ο κόσμος να τους ψηφίζει, άρα βλέπεις αν αρέσεις ή όχι, αν έχεις απήχηση.